Πόπο! Ουάου! Αυτό είναι! Έχει μεγάλη οθόνη, μεγάλη χωρητικότητα. Αυτό ακριβώς θέλω κι εγώ. Πάω να το δείξω στη μαμά να δω τι θα πει. Μαμά! Τι έγινε, Σοφία? Μανουλά μου καλή! Ξέρεις ότι είσαι καλύτερη. Τι έπαθες, παιδί μου? Τι να πάθω, καλά μαμά, τίποτα δεν έπαθα. Απλά ήρθα να δω τι κάνεις. Μαγειρεύω, Σοφία. Μήπως θέλεις να με βοηθήσεις? Όχι ακριβώς. Κατάλαβα. Ήρθες να μου ζητήσεις κάτι. Περίπου. Για να ακούσω. Κοίτα, μαμά. Το κινητό μου πάλιωσε. Χρειάζομαι ένα καινούριο. Πάλιωσε? Καλά, πέρυσι δεν το πήρες. Ναι, βρε μαμά, αλλά πάλιωσε τώρα. Εγώ θέλω ένα κινητό που να έχει μεγαλύτερη οθόνη, μεγαλύτερη μνήμη και να χωράει μέσα, ξέρεις, φωτογραφίες, τραγούδια. Σοφία, αυτό που ζητάς δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε άλλα έξοδα τώρα. Αμάν, βρε μαμά, τι ζητώ δηλαδή? Ζητάς κάτι που είναι περιττό. Κινητό έχεις. Δεν σου χρειάζεται άλλο. Μου χρειάζεται και μου παραχρειάζεται. Στο κινητό μου λέει ότι ο χώρος εξαντλείται. Λοιπόν, αφού εξαντλείται ο χώρος σου, διέγραψε μερικά πράγματα και έτσι θα έχεις χώρο για καινούρια. Ωραία λύση μας βρήκες τώρα. Σοφία, πες στην αδερφή Δήμητρα να σας πει αύριο την ιστορία του άμυαλου πλούσιου, που ήθελε να φτιάξει μεγάλες αποθήκες για να χωράει μέσα όλα του τα αγαθά. Ορίστε, και τι σχέση έχω εγώ με τον άμυαλο πλούσιο? Πες το στην αδερφή Δήμητρα και θα δεις. Τέλος πάντων, θα το ξανασυζητήσουμε. Σε λίγο θα έρθει η Λίνα. Έχουμε τίποτα να την κεράσουμε? Φυσικά, άνοιξε το ντουλάπι και πάρε ό,τι θέλεις. Κάνεις? Καλά. Εσύ? Καλά. Έλα, πες. Κάτσε. Ευτυχώς πρόλαβα και έφτασα στο σπίτι σου. Γιατί? Τι έγινε? Μόλις μπήκα στην είσοδο του σπιτιού σου, έπιασε πολύ δυνατή βροχή. Βρέχει! Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, αυτή τη στιγμή βρέχει πολύ. Με τα πόδια ήρθες ή σε έφερε η μαμά σου? Με τα πόδια. Α, περπάτησες πολύ. Πάλι καλά που δεν σε έπιασε στο δρόμο η βροχή, γιατί τώρα θα ήσουν μουσκεμα. Ναι, ευτυχώς. Άρα τώρα, μετά από τόσο δρόμο, θα θέλει σίγουρα κάτι γλυκό, ε? Ναι, πώς το κατάλαβες? Πώς? Τι έπαθε, Σοφία, και αναστανάζεσαι έτσι? Τίποτα, άστο. Καλά, δεν θα μου πεις? Καλά, θα σου πω. Θέλω ένα καινούργιο κινητό. Καλά, και γι' αυτό αναστανάζεσαι έτσι? Ναι, γιατί η μαμά μου δεν θέλει να μου πάρει. Μισό λεπτό, βρε Σοφία. Πέρυσι δεν ήταν που η νονά σου πήρε το κινητό που έχεις τώρα? Ναι, πέρυσι ήταν. Και γιατί θες καινούργια δηλαδή? Γιατί θέλω ένα κινητό που να έχει τεράστια μνήμη, να χωράει τα πάντα. Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Θέλεις να πάρεις καινούργιο κινητό για να χωράνε μέσα περισσότερα πράγματα? Σβήσε κάποια που δεν χρειάζεσαι, τα υπόλοιπα βάλτε στον υπολογιστή σου και θα δεις τι τεράστια μνήμη θα έχεις. Πω πω, σαν ακούω τη μαμά μου, τα ίδια μου έλεγε πριν. Έτσι είναι, Σοφία. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Θέλω ένα κινητό που να έχει μεγαλύτερη μνήμη. Αυτό που μου λέτε εσείς δεν είναι λύση. Καλά, Σοφία, άστο. Ας συζητήσουμε καλύτερα κάτι άλλο. Εντάξει, θα σου πω και ένα άλλο νέο μου. Αύριο θα έρθουν τα ξαδέρφια μου. Τέλεια, η Μαρία με το Στέλιο. Ναι, θα τους φιλοξενήσουμε για 2 μέρες, γιατί οι γονείς τους το πάνε στην Αθήνα για κάτι δουλειές. Ωραία, να έρθω αύριο πριν τη συνάντηση με την αδερφή Δήμητρα να τους δω. Ναι, φυσικά. Τι ώρα είναι?
Αχ, πήγε κιόλας 6:30. Ναι, πρέπει να φύγεις. Ναι, πρέπει. Έχω αγγλικά στις 7:30. Α, ναι, το είχα ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πολύ για το κέρασμα. Τα λέμε αύριο. Παρακαλώ. Α, να το πω και σε σένα για να μην το ξεχάσω. Η μαμά μου μου είπε να πούμε την αδερφή Δήμητρα να μας πει μια ιστορία για τον άμυαλο πλούσιο. Κάπως έτσι μου είπε, νομίζω. Επειδή μπορεί να το ξεχάσω, θύμισέ το μου αύριο. Γιατί να μας πει αυτή την ιστορία? Δεν ξέρω. Η μαμά μου μου είπε, θα καταλάβεις. Εντάξει, θα το θυμίσω. Γεια σου, φίλε. Γεια, καλό μάθημα. Είναι αυτές που έχετε? Τα πράγματά μας είναι, θεία. Και φυσικά τα βιβλία μας, αυτά πιάνουν τον περισσότερο χώρο. Ελάτε, βγάλτε τις τσάντες από τον ώμο και καθίστε στο σαλόνι να ξεκουραστείτε λίγο. Η Σοφία είναι εδώ. Η Σοφία πήγε στο σούπερ μάρκετ, όπου να είναι θα έρθει. Σοφία, στο σαλόνι έχεις μία έκπληξη. Α, καλώς στα ξαδερφάκια μου. Τι κάνετε? Καλά. Για πείτε μου τα νέα σας. Να πάμε στο δωμάτιό σου. Γιατί? Αφού ξέρεις, όλο το δρόμο μιλούσε για όλα αυτά τα επιτραπέζια που έχεις. Καλά, δεν πάμε. Καλά, πόσα επιτραπέζια έχεις? Πάρα πολλά. Πότε προλαβαίνεις και παίζεις με όλα αυτά? Πολλά, όχι και πολλά, Στέλιο. Ποτέ τα επιτραπέζια δεν είναι πολλά. Δηλαδή αυτά δεν είναι πολλά? Ακριβώς, δεν είναι πολλά. Αυτά τα επιτραπέζια δεν φτάνουν. Δηλαδή θα αγοράσεις και άλλα? Πόσα ακόμα? Πολλά, θέλω να έχω πολλά επιτραπέζια. Μα τα έχεις σχεδόν όλα. Έχεις τα πιο ωραία και τα πιο γνωστά επιτραπέζια. Γιατί θέλεις κι άλλα? Εμείς έχουμε μόνο 4 επιτραπέζια. Εσύ έχεις τα τριπλάσια από μας και θες κι άλλα? Και δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε. Έχει κι άλλα, Σταλιακούς. Στην αποθήκη έχω μερικά ακόμη. Σκέφτηκα να πω τον μπαμπά να μου βάλει ένα ράφι και να βάλω πάνω τα επιτραπέζια που δεν χωράνε στα άλλα ράφια. Μόλις θα μου κάνει ο μπαμπάς το άλλο ράφι, θα τα φέρω και εκείνη εδώ. Και έτσι θα είναι όλα μαζί και θα τα βλέπω και θα χαίρομαι. Wow. Καλά λέει η Μαρία ότι το δωμάτιό σου μοιάζει με παιχνιδάδικο. Θα είναι τέλειο όταν θα έρχονται οι φίλες σου και θα παίζετε όλοι μαζί. Όχι βέβαια. Σιγά να μου φέρω εδώ τις φίλες μου να μου τα κάνουν άνω κάτω, να τα μπερδέψουν και να τα χαλάσουν. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή παίζεις μόνη σου? Τις περισσότερες φορές ναι. Δηλαδή τώρα εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε? Θα σας δώσω εγώ 2 επιτραπέζια να παίξετε με αυτά. Ξέρετε, δεν θέλω κανένας άλλος να παίζει με τα επιτραπέζιά μου. Ορίστε, παίξτε με αυτά. Και σας παρακαλώ πολύ, μην πειράξετε τίποτα όλο το δωμάτιό μου. Εντάξει?
Εντάξει, Σοφία. Χα, μετά θα έρθει και η αδερφή Δήμητρα. Παίξτε τώρα εσείς και τα λέμε σε λίγο. Ήταν κάποτε ένας πατέρας που είχε δύο γιους. Όταν πέθανε, τους άφησε την περιουσία του. Τότε ο ένας από τους δύο πήγε στον Χριστό και το ρώτησε: «Μπορείς να μας μοιράσεις την περιουσία?» Ο Χριστός τον κοίταξε με αγάπη και του είπε: «Παιδί μου, εγώ δεν ήρθα ανάμεσά σας για να κάνω το δικαστή και να σας πω πώς θα μοιράσετε την περιουσία». Ύστερα ο Κύριος γύρισε προς τους ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω του και άκουγαν με προσοχή τη συζήτηση και τους είπε πως πρέπει να φυλάγονται από το πάθος της πλεονεξίας, δηλαδή να θέλουν όλο και περισσότερα πράγματα. Και επειδή εκείνοι τον κοιτούσαν με απορία, τότε εκείνος τους είπε μία ιστορία. Ήταν κάποτε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Οικογένεια δεν είχε, ούτε συγγενείς. Μέρα νύχτα σκεφτόταν την περιουσία του και τα αγαθά του. Μοναδική του έγνοια ήταν να βλέπει τις αποθήκες του γεμάτες. Εκείνη τη χρονιά όμως, οι σοδειές του πήγαν πολύ καλά και του έφεραν πολύ καρπό. Όμως δεν χωρούσαν στις αποθήκες του. Φύσαγε, ξεφύσαγε ο πλούσιος να δει τι θα κάνει. Έχασε ακόμη και τον ύπνο του εκείνο το βράδυ από τις πολλές της σκέψεις. Έτσι λοιπόν ξημέρωσε, φάνηκαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου και τότε του ήρθε μια ιδέα. «Το βρήκα! Το βρήκα!» «Θα γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες και θα χτίσω στη θέση τους μεγάλες, πολύ μεγάλες, που να χωράνε τη διπλάσια και τη τριπλάσια σοδειά». Χάρηκε η ψυχή του με αυτές τις σκέψεις και το μυαλό του ταξίδευε στις καινούργιες του αποθήκες. «Ψυχή μου», έλεγε ευχαριστημένος και χαρούμενος, «τώρα έχεις όλα τα αγαθά. Φάε, πιες και απόλαυσέ τα. Όλα είναι δικά σου. Αυτός είναι ο παράδεισος». Κουρασμένος καθώς ήταν, έκλεισε τα μάτια του και αποκοιμήθηκε. Και τότε έγινε κάτι φοβερό. Άκουσε τη φωνή του Κυρίου, που του είπε, ανόητε, «Πριν ξημερώσει, η ζωή σου θα τελειώσει. Θα αφήσεις αυτή τη γη. Και ύστερα, τι θα απογίνουν όλα αυτά? Ποιος θα τα πάρει?» «Αλίμονο, αδερφή μου», είπε ο Χριστός στους ανθρώπους που τον άκουγαν, «τέτοιο τέλος θα έχουν όλοι όσοι κοιτούν να μαζεύουν όλο και περισσότερα πράγματα, που ασχολούνται μόνο με το να μεγαλώνουν την περιουσία τους και να μαζεύουν περισσότερα χρήματα, αντί να απολαμβάνουν τα δώρα του Θεού, τα οποία τα αποκτούν με τις καλές τους πράξεις. Όσοι δηλαδή δεν φροντίζουν τους άλλους στον πόνο και στις ανάγκες τους, αλλά κοιτάν μόνο την καλοπέρασή τους».
Είδατε, παιδιά, τι έκανε ο άφρονας πλούσιος. Μοναδική του έγνοια ήταν να αποκτήσει όλο και περισσότερα πράγματα. Και τι έκανε? Τα πρόσεχε σαν τα μάτια του και κοιτούσε να αποκτήσει όλο και περισσότερα. Και αυτό γιατί? Γιατί είχε, παιδιά, στην ψυχή του ένα μεγάλο πάθος. Το πάθος της πλεονεξίας που τον έκανε να θέλει ακόμη περισσότερα πράγματα. Αυτό σκεφτόταν μέρα και νύχτα. Αυτές οι σκέψεις τον έκαναν να έχει αγωνία και ανησυχία. Και μάλιστα έχασε τον ύπνο και την ηρεμία του. Και όταν απέκτησε πλέον περισσότερα αγαθά, αυτό τον έκανε να έχει μεγαλύτερη αγωνία. Πού θα τα έβαζε? Οι αποθήκες του ήταν ήδη πολύ μεγάλες και η σοδειά του ήταν τεράστια και δεν χωρούσε στις αποθήκες. Γι' αυτό τι έκανε, παιδιά? Σκέφτηκε να την γκρεμίσει και να φτιάξει πιο μεγάλες. Ακριβώς. Πίστευε πως αυτή η ιδέα ήταν η καλύτερη. Γι' αυτό έλεγε στον εαυτό του: «Ψυχή μου, έχεις πάρα πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Απόλαυσέ τα». Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, ήθελε να είναι ευτυχής μόνο για τον εαυτό του και για πολλά χρόνια. Δεν τον ένοιαζε για τους άλλους και δεν ήθελε να μοιράσει κάτι από τη σοδειά του. Ήταν φοβερός πλεονέκτης και εγωιστής. Όμως αυτός ο άμυαλος πλούσιος, όπως τον ονόμασε ο ίδιος ο Χριστός, δεν σκεφτότανε τον Θεό. Νόμιζε πως ο ίδιος ήταν παντοδύναμος, πως μπορούσε να αποκτήσει ακόμη περισσότερα αγαθά. Και εμείς, παιδιά, μερικές φορές μοιάζουμε με τον άμυαλο πλούσιο. Ξέρετε πότε? Όταν, για παράδειγμα, θέλουμε να αγοράσουμε περισσότερα ρούχα από αυτά που έχουμε. Όταν η ντουλάπα μας είναι γεμάτη, αλλά εμείς θέλουμε κι άλλα. Άλλοτε πάλι, το δωμάτιό μας είναι γεμάτο παιχνίδια. Όμως εμείς νομίζουμε πως είναι λίγα. Δεν μας αρκούν και ζητάμε από τους γονείς μας να μας αγοράσουν κι άλλα. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, παιδιά, μοιάζουμε με τον άμυαλο πλούσιο της παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Για ποιο πράγμα, Σοφία? Μας είπε η αδερφή Δήμητρα εκείνη την παραβολή με τον άμυαλο πλούσιο. Και? Κατάλαβα ότι μοιάζω με εκείνον τον πλούσιο, όπως εκείνος ήθελε μεγαλύτερες αποθήκες για να χωρέσει μέσα όλα του τα αγαθά. Έτσι κι εγώ ήθελα καλύτερο κινητό για να έχει περισσότερη μνήμη και να χωρέσουν περισσότερα πράγματα. Και κάτι ακόμα, συνέχεια, σας ζητούσε να μου αγοράσετε καινούργια επιτραπέζια. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα μοιραστώ με τους άλλους. Ακόμα και στα ξαδέρφια μου έδωσα 2 επιτραπέζια να παίξω. Έτσι έκανε και ο πλούσιος. Δεν σκέφτηκε για τους άλλους ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα. Λοιπόν, μαμά, το αποφάσισα. Από εδώ και πέρα θα αλλάξω. Thank you.
Χαίρετε, μικροί και μεγάλοι φίλοι της αλλιώτικης παρέας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πολύ όμορφη διακοσμητική χειροτεχνία. Η χειροτεχνία μας είναι ένα αερόστατο. Πιάστε τα ψαλίδια σας και ξεκινάμε! Τα υλικά που θα χρειαστούν για τη χειροτεχνία μας είναι 5 χαρτόνια με χρώματα της επιλογής σας για το μπαλόνι του αερόστατου, σπάγκος, ψαλίδι, κόλλα και ένα χαρτόνι στο οποίο θα σχεδιάσουμε το πατρόν για το καλαθάκι του αερόστατου. Αρχικά, θα πρέπει πάνω στα 5 χρωματιστά χαρτόνια να σχεδιάσουμε ένα μπαλόνι. Αφού σχεδιάσουμε με το ίδιο πατρόν ένα μπαλόνι σε κάθε χαρτόνι, στη συνέχεια τα κόβουμε ώστε να έχουν και τα 5 το ίδιο σχήμα. Αφού τα κόψουμε, τα διπλώνουμε όλα ομοιόμορφα στη μέση και τα κολλάμε μεταξύ τους. Πριν ενώσουμε όμως και την τελευταία πλευρά, θα κολλήσουμε σπάγκο στο πάνω μέρος του αερόστατου για να μπορούμε αν θέλουμε να το κρεμάσουμε. Στο κάτω μέρος πρέπει να κολλήσουμε 4 μικρά κομμάτια σπάγκο. Αν δεν έχετε στο σπίτι σπάγκο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κορδέλα ή ακόμα και κορδόνι. Κολλάμε λοιπόν τώρα και την τελευταία πλευρά και το αφήνουμε για λίγο να κολλήσει. Μέχρι να κολλήσει θα πάρουμε το χαρτόνι με το οποίο θα κάνουμε το καλαθάκι από το αερόστατό μας. Θα σχεδιάσετε το πατρόν που θα δείτε στην εικόνα. Αφού το σχεδιάσετε, το κόβετε γύρω-γύρω και τσακίζετε πάνω στις διακεκομένες γραμμές. Στη συνέχεια, αφού τσακίσουμε όλες τις πλευρές, το κολλάμε. Το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει. Τα κομμάτια από το αερόστατο είναι έτοιμα και πρέπει να τα ενώσουμε. Κολλάμε τις άκρες των 4 σπάγκων που κολλήσαμε κάτω στις 4 γωνίες του καλαθιού μας. Και το αερόστατό μας, παιδιά, είναι έτοιμο. Μπορείτε να το διακοσμήσετε στο δωμάτιό σας. Για τη χειροτεχνία, εκτός από τα υλικά που σας είπαμε παραπάνω, θα χρειαστείτε υπομονή και επιμονή για να βγει καλό το αποτέλεσμα. Αν θέλετε να το διακοσμήσετε παραπάνω, μπορείτε να βάλετε είτε χρυσόσκονη, είτε να σχεδιάσετε κάτι επάνω ή να κολλήσετε και αυτοκόλλητα. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και καλή διασκέδαση!